Μετά τις πράσινες πινελιές του συνταξιούχου κ. Μάνου, ο οποίος καθαρίζει, φυτεύει και βάφει τη ζαρτινιέρα στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων, ένας ακόμη συνταξιούχος στοχεύει να βάλει τη δική του πινελιά σε λακκούβες, τις οποίες πρόκειται να καλύψει με λουλούδια και θάμνους. Η ιδέα μου ξεκίνησε από τον συμπολίτη μας, τον Μανώλη τον Παπαδάκη, ο οποίος ξεκίνησε να φτιάχνει από μόνος του τη ζαρτινιέρα στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Διαφωνία και να υπάρχει, ο πολίτης θα πάει να φυτέψει τη λακκούβα. Δεν κάνει κάτι παράνομο. Από τη στιγμή που ο Δήμος δεν μπορεί να κλείσει τις λακκούβες και να πέφτουν τα αυτοκίνητα μέσα, θα φυτέψω με λουλούδια. Στηρίζομαι την προσπάθεια του Κωστάκη και του Φασουλάκη και δεύτερο είναι το πιο ο γρουσούτζικο Ηράκλειο που έχει κατηντήσει μετά από την καινούρια δημοτική αρχή. Και ο κύριος Λαπρινός είναι καλός, αλλά δεν έχει το τσαγανό να βάλει τάξη κάποιους οι οποίοι το πέσουν μεγάλο παραγωγισμό. Έχω πέσει τρεις φορές με τις λακκούβες. Το φρεάτο περισσεύει 10 πόντους. Επικίνδυνο για τα μηχανάκια, για τα αυτοκίνητα, για τις πεζούς, πεζόδρομοι, χάλια. Ο κύριος Γιώργος δημιούργησε μία ομάδα στο Facebook, φύτεψε και εσύ μία λακκούβα, με τα μέλη να ξεπερνούν τα 1200. Αυτή τη στιγμή είναι από όλη την Ελλάδα, ήδη ετοιμάζεται σελίδα ανάλογη στην ΚΟ και στη ΧΙΟ και στα Ιωάννινα. Η πρώτη προσφορά ήδη ξεκίνησε από ένα συμπολίτη μας. Έφερε το πρώτο λουλουδάκι για να πάμε να το φυτέψουμε. Ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, ο κύριος Ινιωτάκης συγκεκριμένα, είναι μαζί μας. Δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Μαμουλάκη, θα έρθω σε επαφή μαζί του, επειδή είναι αρμόδιος για τεχνικά έργα. Χίλιες φορές καλύτερα να βλέπουμε μία τρύπα στο δρόμο όπου να έχει μία ωραία πρασινάδα ή ένα ωραίο λουλούδι, παρά μία λακκούβα και να πέφτουμε μέσα. Αρκετοί μάλιστα έχουν εκφράσει την επιθυμία να λάβουν μέρος στην αντιμετώπιση του προβλήματος της λακκούβας στο Ηράκλειο μέσω της πράσινης αυτής δράσης, η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί στα τέλη του μηνός. Και αν φυτευτούν μέσα στις λακκούβες, πρέπει να μην ενοχλούν. Πρέπει να φυτευτούν σε σημεία που θα ομορφίζουν την πόλη. Δεν μπορεί να φυτεύεις στη μέση του δρόμου. Για την κάλυψη των λακκουβών, οι ιδέες έχουν πάρει φωτιά σε παγκόσμιο επίπεδο. Άλλοι ζωγραφίζουν τις λακκούβες με σεξουαλικό περιεχόμενο και άλλοι φτιάχνουν μικροσκοπικούς κήπους σε διάφορες λακκούβες και γωνιές, όπως έχει κάνει ένας Βρετανός καλλιτέχνης στο Ανατολικό Λονδίνο. Το Μάντσεστερ υπάρχει κάποιος ο οποίος ζωγραφίζει τη λακκούβα με σεξουαλικού περιεχομένου θέματα και αναγκάζει το Δήμο και πάει και κλείνει τις λακκούβες. Όλοι μαζί μπορούμε, δεν λέει την τηλεόραση. Μέρημνα θα υπάρξει και για το πότισμα, ώστε το αισθητικό αποτέλεσμα να έχει διάρκεια. Θα βάλουμε τον καθένα που είναι με καλή πρόθεση ένα κουβά νερό να ρίχνει την ημέρα. Δεν είναι τίποτα παράξενο, όπως συμβαίνει εδώ με τις ζαρτινιέρες στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων.